χωριά, ό,τι άλλο. Ξέρω ότι και αυτό είναι ένα κόστος, αλλά αν μπορεί και γίνεται, μπορούμε να υποδείξουμε, ας πούμε, τους δημότες μας. Να, να πατάνε όλα μέσα. Ο κύριος, είμαστε σε διαδικασία συμφωνίας με την εταιρεία που έχει μηνύδα ήδη. Είχαμε και εμείς, έχουμε και εμείς. Απλά να αυξήσουμε τους κάδους. Ψάχνουμε χώρους, τον Απρίλιο μέχρι να είμαστε έτοιμοι. Όσο αφορά και για τη λαϊκή αγορά που είπατε και τις λαϊκές αγορές, επειδή κάναμε μια προσπάθεια, μοιράσαμε φυλάδιο στους μικροπολιτές της λαϊκής αγοράς. Τους μοιράσαμε και σακούλες από λιμάνια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Λοιπόν, αν βγούμε μεθαύριο, αν βγούμε και ορίσουμε την τροπή, να ξέρετε τα πρόστιμα πλέον δεν θα αποφύγουν. Κύριε Κωνσταντίνε, όχι μόνο πρέπει να έχουμε απαιτήσεις δηλαδή μόνο από τους ανθρώπους που είναι στη λαϊκή, αλλά πρέπει και εμείς να τους παρέχουμε. Πιστεύω ότι το θέμα της χημικής τουαλέτας είναι και θέμα υγιεινής. Συμφωνώ με το που λέτε, θα το δουν, αλλά εάν έρθει ένα Σάββατο απόγευμα. Το πόσοι πάλι προσχολούνται με τον αριθμό την πόλη, θα το δείτε και μόνοι σας. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά κι εμείς κάτι πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα βήμα εμείς για να κάνουν και αυτοί. Ας μάθουν να δούμε ότι εμείς παρέχουμε κάτι για αυτούς και αυτοί ίσως κάνουν κάτι για τα δίκτυα. Και να υπάρχουν πλέον κάδοι εκεί για να μπορούν να κάνουν. Ο κύριος Βασιλείου και θα τοποθετηθεί στο τέλος ο δήμαρχος. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Στον κύριο Κωνσταντίνο, αυτό έχουμε κάνει κάποια ενέργεια. Το είδα στο Δήμο Κατερίνης. Το έχουμε εφαρμόσει και εμείς. Έχουμε συνεργά ήδη τα πήραμε πριν από 10 μέρες η εταιρεία. Ίσως να κάνουμε και άλλους χώρους, αλλά είμαστε και εδώ έχουμε συζήτηση. Υπάρχει, στη στιγμή υπάρχει. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δηλαδή καλά είναι να το κάνουμε γνωστό. Θα το κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Ο κύριος Σαντζές. Αυτό που ξεκίνησα να πω προηγουμένως, κυρία Πρόεδρε, σχετικά με την καθαριότητα και θέλω να ξεκαθαρίσω τώρα στην αρχή, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν ασκούμε κριτική, κάνουμε απλά υποδείξεις. Θέλω να επισημάνω κάποια προβλήματα τα οποία βλέπω. Μπορεί να με πείτε αυστηρό κριτικό. Δεν είναι δυνατόν όμως κατά την αποκομιδή, επειδή βιάζεται ο υπάλληλος, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πόρτος εργασίας, αλλά επειδή βιάζεται γιατί θέλει να φύγει πιο νωρίς, δεν γίνεται ο κάδος ούτε να πετιέται και να χαλάει, ούτε να μπαίνει μέσα στη μέση στην πόρτα να τον αφήνει ο υπάλληλος εκεί, ούτε να μην τον νοιάζει αν πέφτει κάτω. Αυτό είναι ευθύνη σας. Και εδώ δεν είναι θέμα να ασχοληθεί ο Δήμαρχος με κάθε θέμα. Εννοείται ότι ο Δήμαρχος έχει τους αντιδημάρχους για αυτό το λόγο. Θέλω λοιπόν να σας επισημάνω και δεν θέλω να σταθώ τώρα ούτε σε αυτοκίνητα, ούτε σε όρους, ούτε οτιδήποτε. Τώρα για να φτάσω στο σημείο να αναγκαστώ να φωνάξω, δεν είχα κανένα λόγο να γίνω κακός στον υπάλληλο, αλλά και τέτοιες λογικές δεν μπορούν να περνούν στους πολίτες. Ούτε να αγριοκοιτάζει ο υπάλληλος όποιον του λέει μία κουβέντα. Επειδή είναι η Ροντάκη, δεν αρμόζει τέτοια συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, θέλω να επισημάνω, κύριε Δήμαρχε, ένα πράγμα. Στην πόλη υπάρχουν κάποια σημεία και ιδιαίτερα στο κέντρο, τα οποία πραγματικά δεν αρέσουν σε κανέναν και σίγουρος είμαι ότι δεν αρέσουν ούτε σε εσάς. Το Δημαρχείο ειδικά δεν μπορεί να έχει στην αριστερή του πλευρά ένα σύνταγμα κάδους. Είτε αυτή είναι κάδη ανακύκλωσης, είτε είναι κάδι, και επειδή ξέρω την απάντηση, γιατί το πρόβλημα το έχω ζήσει. Όλοι από τη γειτονιά θα τα φέρουν εδώ. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Εγώ θα σας κάνω μία πρόταση για ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για την σωστή την ευπαρουσία στη πόλη. Βυθιζόμενη κάδη απορριμμάτων. Τουλάχιστον σε δύο σημεία. Το ένα σημείο το Δημαρχείο, το άλλο σημείο στην άλλη πλατεία όπου κατεβαίνει ο πολίτης από το τρένο και απέναντι του βλέπει παρατεταγμένους στη σειρά τους κάδους. Δεν γίνεται να είσαι μια πόλη που παντού έχει, όπου γυρίσει το μάτι σου, να βλέπει μαζεμένους κάδους. Αυτό πρέπει να το δείτε και νομίζω ότι δεν είναι το κοστολόγιο μεγάλο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σαν Δήμος
να κάνουμε ένα πραγματικά ουσιαστικό έργο και να εξαφανίσουμε αυτούς τους κάδους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα στο σημείο που αφορά το Δημαρχείο και την πόλη μας στην άλλη πλατεία, είναι σημεία τα οποία πραγματικά δεν τα θέλει κανείς. Το τρίτο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι οι κάδοι στους δρόμους, οι σταθεροί κάδοι στους δρόμους, τα λεγόμενα καλαθάκια. Κύριε Αντιδήμαρχε, πρέπει να βγουν κάποιοι να τα αδειάσουν μία φορά. Δεν μιλώ στον αέρα. Ξέρετε ότι για να λέω κάτι, κάτι έχω επισημάνει. Πρέπει τα καλαθάκια να αδειάζονται από τους υπαλλήλους. Και από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν την πόλη της Σκύδρας, τους δρόμους, αλλά και στα χωριά το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει. Είναι αμαρτία από το Θεό. Υπάρχουν καλάθια τα οποία είναι σταθερά και μέσα στην πόλη και στους συνοικισμούς και αυτά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πατέρας ο κύριος Σωστόπουλος, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για την καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή ασκείται αρμοδιότητα από την ΔΕΗΑ ή από το Δήμο? Θα γίνει προγραμματική σύμβαση? Όχι, στο Δήμο. Από το Δήμο, γιατί οι άλλες φορές νομίζονταν στη ΔΕΗΑ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά από το Δήμο. Και μια, ήθελα μια παράκληση από την Αντιδήμαρχο. Πιστεύω ότι κάνα την απογραφή του προσωπικού. Μπορεί να μας πείτε αύριο, δεν θέλω τώρα, τι προσωπικό έχει ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα, του ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου. Ναι. Για να έχουμε μια εικόνα. Πώς είναι από προγράμματα, πώς είναι με αμαία, πώς είναι συμβασιούχοι, για να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται ακριβώς πάνω στο θέμα του προσωπικού. Μας στείλατε εδώ πέρα σε κάποιον μια πρόσκληση, αλλά αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου. Και τα πρόσωπα. Καλό είναι να έχουμε μια ιδέα πάνω στο θέμα. Είδα εδώ πέρα σε ένα θέμα, έχει κάποια οργανόγραμμα και είχε τους υπαλλήλους του Δήμου. Δεν είναι όμως τα νομικά πρόσωπα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, για ουσιαστικά και τα ερώτηση. Είναι μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει, έχετε δίκιο κύριε Τζαμτζή, η τακτική σου έχει δει και εσείς και παλιότερα, πως στο θέμα όταν πετάνε τους κάτω δεξιά και αριστερά. Ήδη σήμερα το πρωί, αλλά και επανειλημμένος στο παρελθόν, τους τρεις μήνες, ο προϊστάμενος καθαριότητας, ο κ. Ιγνάτης ο Καραπαναγιώτης, τους ενημέρωσε, τους μοίρασε και προσωπικό έγγραφο της υποχρεώσης του καθενός, πώς πρέπει να αφήνουν τον κάδο, στον κάθε οδηγό της υποχρεώσης του οδηγού, το να μην βιάζονται, που σημαίνει από τη μεριά μας γίνεται κάθε προσπάθεια να βελτιωθούμε. Προβλήματα υπάρχουν. Για τους βυθιζόμενους κάδους, το δεύτερο θέμα που είπατε, ήδη ψάχνουμε προσφορές και στο Δημαρχείο μας, και στις δύο πλατείες, ειδικά η πλατεία του Κτέρι, σημαντικό πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει. Ψάχνουν προσφορές, αλλά δεν είναι τόσο φθηνή λύση όσο φαντάζεστε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε εγώ και. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι φθηνή λύση. Ναι, ναι, γιατί πρέπει να αλλάξουμε και τα εξαρτήματα στα μηχανήματά μας, στο πραγματοφόρο μας. Αλλά ψάχνουμε προσφορές. Ξέρω ότι δεν είναι φθηνή λύση. Ναι. Όσον αφορά τα μικρά τα καδάκια, έτσι, τι κάνουμε. Υπάρχουν οι ευρωκαθαριστές μέσα στην πόλη, οι οποίοι τουλάχιστον τη Σκύδρα τη δουλεύουν καλά. Τώρα, τι γίνεται στα διαμερίσματα, τοπικά διαμερίσματα. Μεταφέρονται ένα συνεργείο με, πότε με έναν υπάλληλο, πότε με δύο, κυρίως οι γυναίκες είναι που έχουμε, που γνωρίζετε. Δεν προλαβαίνω στη φάση αυτή να κάνω δηλαδή σωστά, αλλά πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα που ήδη θα πάμε για προκήρυξη προσωπικού στην καθαριότητα, πιστεύω να το βελτιώσουμε όλοι. Ο κ. Καρακαλίδης. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Κάτι για να πείτε συνολικά. Απλώς θέλω να θέσω ένα θέμα. Εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια προοπτική στο να γίνουν κάποιες δημόσιες τουαλέτες σε χώρους τους οποίους θα γνωρίζετε εσείς. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, γιατί είμαστε και γείτονες εδώ, έτσι. Διαπιστώνω σχεδόν κάθε βράδυ εδώ στο πίσω μέρος του Δημαρχείου γίνεται, να μην πω ότι γίνεται. Γι' αυτό ίσως θα ήθελα να ξέρω έτσι την άποψή σας αναφορικά με δημόσιες τουαλέτες. Τελευταίος ο κύριος Μινάς. Σχετικά με τους μεγάλους κάδους για τα χώματα που μένουν, όπου μπαίνουν, δημιουργείται πρόβλημα για τους κυκλότερους. Δεν μπορεί ένας γέρος να πάει να σηκώσει δύο μέτρα να ρίξει μέσα από το χώμα ή τα καλαγιά. Δεν
Λάθος κάνετε. Δεν είναι έτσι. Λάθος κάνετε. Εμείς τα έχουμε ζήσει. Λάθος κάνετε.